Το βιβλίο του Αρτινού δημοσιογράφου και συγγραφέα Γιώργου Παπασωτηρίου, Homo Americanus, παρουσιάστηκε στην Άρτα το βράδυ της Παρασκευής. Μια επιστημονική προσέγγιση με δημοσιογραφική ταυτόχρονα ματιά, που οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος στην Αμερική καθιστούν το βιβλίο ιδιαίτερα επίκαιρο. Παρατηρώντας τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και την προεκλογική περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βλέπει κανείς σε βίντεο όλα όσα περιγράφει και αναλύει ως την αμερικάνικη ιδιαιτερότητα ο αρτινός δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργος Παπασωτηρίου στο βιβλίο του Homo Americanus. Η αμερικανική ιδιαιτερότητα δεν ξεκίνησε ως επεκτατική πολιτική και με την διάθεση και την πρόθεση να γίνει μια παγκοσμίου τύπου Αμερική, μια αυτοκρατορία να το πούμε απλά. Υπήρξαν συγκρούσεις, υπήρξαν όπως λέει ο Θωρό, τα κόκκινα και τα μαύρα μυρμήγκια. Ο Θωρό έγραψε το δάσος το 1840, δηλαδή πριν το Μάρξ, και μιλούσε για μαύρα ιμπεριαλιστικά μυρμήγκια. Στη σύγκρουση λοιπόν των κόκκινων μυρμήγκιων, που ήταν μια άλλη άποψη για την πορεία της Αμερικής, πιο ευαίσθητη, πιο αυτάρκης, πιο πολιτισμένη, κέρδισαν τα μαύρα μυρμήγκια οι επεκτατιστές. Αυτοί δηλαδή που ήθελαν η Αμερική να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο με βάση το δόγμα, το θρησκευτικό, της προετοιμασίας του κόσμου από την εκλεκτή χώρα την Αμερική για την έλευση του Θεού. Αυτός είναι ο μεσιανισμός. Είναι η μεσιανική πλευρά, η θρησκευτική, η αμιγώς θρησκευτική.